Πύρα από τη νιώτη χρώματα. Τι σημαίνει πύρα από τη νιώτη χρώματα? Θα καλημερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Σφακιανάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Γιατί το καλλιτεχνικό σχήμα Οδυπόρος παρουσιάζει τη μουσική παράσταση πύρα από τη νιώτη χρώματα. Τα υπόλοιπα δικά σας, σας αφήνω να μας ταξιδέψετε. Καταρχάς καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη τη διαχρονική του ομίλου της Κρήτη TV. Φέτος, όπως κάθε χρόνο, έχουμε την παραγωγή τη νέα του καλλιτεχνικού σχήματος Οδυπόρος, η οποία είναι αφιερωμένη στη μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια, στη Βίκη Μοσχολιού, της οποίας το αποτύπωμα νομίζω ότι έχει μείνει ανεξίτηλο μες όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και όλοι νομίζω ότι έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις για τις ερμηνείες της, τις οποίες συνεχίζουμε να τραγουδάμε και νομίζω ότι και οι επόμενοι θα συνεχίσουν να τραγουδούν, κύριε Σφακιανάκη. Φυσικά, διότι η Βίκη Μοσχολιού υπήρξε μια τραγουδίστρια ευρείας γκάμας τραγουδιών, τραγούδησε τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες όπως Χατζηδάκης, Θοδωράκη, Ζαμπέτα, Ξαρχάκο, Δήμο Μούτσι, Κυλαϊδόνη, και είναι τα τραγούδια της, επειδή είχε τόσο ευρία γκάμα, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Αυθεντική φωνή, θα έλεγε κάποιος, έτσι, αυθεντική προσωπικότητα, κύριε Σφακιανάκη. Η Βίκη Μοσχολιού, ναι, εκτός ότι ήταν αυθεντικός σαν άνθρωπος, σαν χαρακτήρας, υπηρέτησε με αξιοπρέπεια αυτό που έκανε, με πολύ μεγάλη πίστη και πολύ μεγάλο επαγγελματισμό, οπότε δημιούργησε και μια δική της σχολή, αν θέλετε, στο ελληνικό τραγούδι, την οποία νομίζω ότι αξίζει και οι νεότεροι να τη μελετήσουν και να πατήσουν πάνω στα βήματά της. Σημαίνει ότι, έτσι όπως σας ακούω να μιλάτε, ότι σε αυτή τη μουσική παράσταση από τον Οδυπόρο ότι θα έχουμε ακούσματα από όλη την γκάμα, έτσι, την καλλιτεχνική γκάμα, με την ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού. Σίγουρα προσπαθούμε να πιάσουμε όλες τις εποχές από την αρχή που ξεκίνησε να τραγουδάει και να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ρεπερτόριο που έχει πει. Φυσικά αυτό δεν είναι εύκολο, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρεπερτόριο, αλλά ενδεικτικά νομίζω ότι μια παράσταση που αποτελείται από 33 τραγούδια, νομίζω ότι θα έχει όλες τις εποχές μέσα, τις περιλαμβάνει όλες. Το πήρα από την νιώτη χρώματα ως μουσική παράσταση και τίτλος, θα μπορέσουμε να το δούμε και να τραγουδήσουμε μαζί σας πού και πότε ακριβώς? Κοιτάξτε, η παράσταση αυτή με τη χορηγία της περιφέρειας, με τη διοργάνωση της περιφέρειας, έχει παρουσιαστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία στις 14 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο, ήδη μια φορά. Την έχει δηλαδή κάποιο κοινό του Ηρακλείου και τώρα ξεκινάμε στις 3 και 4 Αυγούστου στο Κυπποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στις 9:30 το βράδυ, όπου δίνουμε άλλες δύο παραστάσεις, και στη συνέχεια έχουμε και στους άλλους νομούς, πάλι μέσω της περιφέρειας, πάλι και άλλες τις παραστάσεις για να τις δει και η υπόλοιπη Κρήτη. Πώς νιώθει ένας μουσικός αποτυπώνοντας αυτά τα ακούσματα, κύριε Σφακιανάκη? Γιατί βλέπω ότι το καλλιτεχνικό σχήμα Οδυπόρος αποτελείται από πολλούς καλλιτέχνες, μουσικά όργανα, σε ό,τι έχει να κάνει και με την ερμηνεία. Αλλά πώς νιώθει ένας καλλιτέχνης, αναρωτιέμαι, που ερμηνεύει τραγούδια πραγματικά μεγάλων δημιουργών? Όπως σας είπα, η Βίκη Μοσχολιού αλλά και όλοι αυτοί οι μεγάλοι ερμηνευτές έχουν υπηρετήσει με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό αυτό που έκαναν. Οπότε δεν μπορούμε και εμείς να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ο κόσμος που συμμετέχει από κάτω είναι πάρα πολύ ενεργός, γιατί έχει
πολλές μνήμες από αυτά τα ρεπερτόρια και συμμετέχει πάρα πολύ, οπότε δημιουργείται μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και υπάρχει και συγκίνηση και σεβασμός, όπως σας προείπα, πάνω στη σκηνή. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, 3 και 4 Αυγούστου, για όποια βραδιά θέλει ο καθένας από εμάς μπορέσει καταφέρει να βρει το δικό του το εισιτήριο, να ξέρει ότι θα τραγουδήσει όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια τα οποία ερμηνεύθηκαν από τη Βίκη Μοσχολιού σε μια μουσική παράσταση από τον Οδυπόρο. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι να μας πείτε παραπάνω, κύριε Σπακιανάκη. Εγώ λέω ότι το ραντεβού μας θα είναι τον Αύγουστο, απλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, όπως είπα και στην αρχή. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε εσάς και στους ακροατές σας. Και όσοι μπορέσουν να έρθουν να δούνε, πιστεύω θα περάσουν δύο υπέροχες καλοκαιρινές βραδιές με αγαπημένα ακούσματα μιας αγαπημένης ερμηνεύτριας.